Έτοιμος και ο αφέτης, σηκώνει τη σημαία, τα άλογα πλέον είναι στις εντολές του. Και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα πιέζει ο Πικολίνο Αλέκος, έρχεται απ' έξω Λυσίμαχος, ο δυτικός προσπαθεί απλά να βρει την εσωτερική, απ' έξω ο Majesty's Winner. Λυσίμαχος τίθεται επικεφαλής, Πικολίνο Αλέκος στην δεύτερη θέση, δίπλα του καλπάζει από την εξωτερική ο Majesty's Winner, στη συνέχεια είναι ο δυτικός, ενώ απ' έξω καλπάζει ο Μυθριδάτης, ακόμα πιο πίσω ο Βέρθερος, ενώ έμειναν στις τελευταίες θέσεις ο δυνατός Τίγρης και ο καλός Κωστάκης. Όλα αυτά στο ύψος των 800 μέτρων. Πάντα ο Λυσίμαχος οδηγεί την κούρσα και στο βήμα του. Ακολουθεί πλέον καθαρά στην δεύτερη θέση ο Πικολίνο Αλέκος, στη συνέχεια ο Majesty's Winner, ενώ τώρα ο Βέρθερος απ' έξω προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του. Στο ύψος των 600 μέτρων, καμία απολύτως αλλαγή. Πάντα στην πρωτοπορία ο Λυσίμαχος, ακολουθεί ο Πικολίνο Αλέκος, στη συνέχεια ο Βέρθερος. Ενώ και ο δυνατός Τίγρης μαζί με τον καλό Κωστάκη προσπαθούν να αναπτυχθούν δυνατά από την εξωτερική. Πάμε πλέον για την τελική ευθεία. Λυσίμαχος μπροστά, ο Βέρθερος απ' έξω, από μέσα ο Πικολίνο Αλέκος φαίνεται να υποχωρεί. Για να δούμε τώρα εδώ στην τελική ευθεία. Πάντα ο Λυσίμαχος μπροστά, ο Βέρθερος προσπαθεί να του επιτεθεί απ' έξω. Στη συνέχεια έρχονται και οι υπόλοιποι με τον δυνατό Τίγρη και τον καλό Κωστάκη. Ο Βέρθερος πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα κάνει την επίθεσή του στον πρώτο πόρο, ενώ προσπαθεί και ο καλός Κωστάκης απ' έξω. Λυσίμαχος και Βέρθερος δυνατά μέχρι τέλους, καλός Κωστάκης απ' έξω και ο δυνατός Τίγρης στην τέταρτη θέση. Βλέπουμε και πάλι τα τελευταία μέτρα, μπορείτε να σχολιάσετε. Ήμασταν ακριβείς στο ότι ο Λυσίμαχος θα ευνοείται από επικεφαλής διαδρομή. Ήμασταν επίσης ακριβείς ότι ο Βέρθερος κακώς αγνοείται στο βαθμό που αγνοήθηκε από το παιχνίδι και με αποτέλεσμα είχε παραλίγο να κερδίσει κιόλας, για ελάχιστη διαφορά δεν κέρδισε. Αλλά ήμασταν επίσης ακριβείς ότι ο δυνατός Τίγρης θα έτρεχε διακριτικά, πλην απογοήτευσαν το 7 και το 8 και χωρίς κανένα λόγο. Ο Πικολίνο Αλέκος είχε μια διαδρομή ευνοϊκή, ήταν δεύτερο άλογο στο κάγκελο και ο δυτικός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πραγματικά ήταν απογοητευτική. Εδώ βλέπουμε και πάλι την συγκεκριμένη κούρσα, τέταρτη υποδρομία, το αποτέλεσμα το ξέρετε, 3-1-4-2, όπως τερμάτισαν τα τέσσερα πρώτα άλογα. Με τον Λυσίμαχο να οδηγεί, τον Πικολίνο Αλέκο να ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Συγκαλπάζει μαζί του ο Majesty's Winner. Στην συνέχεια τα υπόλοιπα άλογα κατά σειρά. Ο Δυτικός, ο Μυθριδάτης απ' έξω. Στη συνέχεια ο Βέρθερος, ο Δυνατός Τίγρης και ο Καλός Κωστάκης. Τα τρία άλογα που ακολούθησαν στις τελευταίες θέσεις ήρθαν δυνατά για να διεκδικήσουν την νίκη. Απλά τερμάτισαν ελάχιστα πίσω από το Λυσίμαχο. Επαναλαμβάνω, τα τρία τελευταία άλογα. Βλέπουμε εδώ και πάλι βέβαια πώς εξελίσσεται η κούρσα. Αναπτύσσονται ο Βέρθερος προοδευτικά στο βήμα του απ' έξω και πολύ δυνατά επίσης από την εξωτερική ο καλός Κωστάκης με το δυνατό Τίγρη. Πάμε να δούμε και πάλι την τελική ευθεία. Ο Λυσίμαχος μπαίνει πρώτος, υποχωρεί ο Πικολίνο Αλέκος αρκετά από μέσα, ενώ έχει σταματήσει πλήρως το βάθος, θα το δούμε στη συνέχεια, είναι ο δυτικός. Σίγουρα κάποιο πρόβλημα τον επηρέασε. Σταμάτησε πλήρως ο δυτικός. Ενώ και ο Πικολίνο Αλέκος τερμάτισε τελευταίος. Προτελευταίος δηλαδή, τυπικά. Εδώ και πάλι Λυσίμαχος, Βέρθερος, απ' έξω ο καλός Κωστάκης, δίπλα του ο δυνατός Τίγρης, όπως τερμάτισαν τα τέσσερα πρώτα άλογα με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Στη λεπτομέρεια κρίθηκε η κούρσα. Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Παράσκο. Ενώ βλέπουμε και πάλι από μια άλλη οπτική γωνία όπως τερματίζουν τα άλογα, με τον Λυσίμαχο, τον Βέρθερο, τον καλό Κωστάκη και τον δυνατό Τίγρη. Συμφωνώ απολύτως, ειδικά με την επισήμανση ότι ο Λυσίμαχος είχε ακεραία τύχη, αλλά κακώς αγνοείται στο παιχνίδι ο Βέρθερος. Όπως και απεδείχθη ότι κακώς πράγματι αγνοείται. Συνέθεσε το δίδυμο και παρολίγο να κερδίσει. Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο καλός Κωστάκης. Από τα ομοπροπόνητα άλογα, αλλά ο Βέρθερος κακώς αγνοείται, όπως είχαμε επισημάνει και πρώτη υποδρομή. Καλή χρονιά λοιπόν και εδώ από τον αγωνιστικό χώρο στον Θανάση Καμούτσι που δεν είχαμε πει. Μια καλή χρονιά που μπήκε με τη νίκη, μάλλον αγχωτική ήταν αυτή η νίκη και οφείλεται περισσότερο στον Παναγιώτη Δημητσάνη. Νομίζω ότι είναι προσωπική νίκη του Παναγιώτη Δημητσάνη αυτή. Εντάξει, καλά ήταν τα άλογα, αλλά το καβάλισε φοβερά. Φοβερά. Μάλιστα, θεωρείτε ότι η άνετη διαδρομή επικεφαλής ήταν ένα σημαντικό προσόν. Για μένα οι λάσπες. Και την άλλη φορά με τις λάσπες έτρεξε φανταστικά και το ξανάτρεξα μετά με στεγνό στίβο και δεν έτρεξε καλά. Αλλά με τις λάσπες πάει πολύ καλά τα άλογα. Μάλιστα. Λασπιάρης λοιπόν ο Λυσίμαχος. Πριν από την υποδρομία, ποιο ήταν κατά εσάς ο μεγαλύτερος αντίπαλος? Πικολίνο Αλέκος.